να μεταφέρω κι εγώ μια εμπειρία από τον κλάδο που εργάζομαι, τον κλάδο του μετάλλου. Μια βαριά πιάτσα, όπως ακούστηκε προλίγο. Ένα κλάδο που τους τελευταίους μήνες δόθηκαν αγώνες και που φανερώνει ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό δεν κάθονται στα αυγά τους, δεν ησυχάζουν μέσα στην κανονικότητα που μας πλασάρει η κυβέρνηση και η εργοδοσία όπως θα θέλανε. Γιατί πολύ απλά ξέρουμε καλά ότι δεν είναι κανονικότητα αυτό που ζούμε. Δεν είναι κανονικότητα εργαζόμενοι στο μέταλλο να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να μην ξέρουν να θα γυρίσουν στο σπίτι. Δεν είναι κανονικότητα να κάνουμε 10 χρόνια θυσίες που θα εισπράξουμε και καλά αργότερα και συνεχώς ο λογαριασμός για μας να βγαίνει αρνητικός, πάντα να είμαστε χαμένοι. Δεν είναι κανονικότητα να τσακίζονται τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον απεργοκτόνο νόμο και όπως συνεχίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία με το φακέλωμα των εργατών μέσω των ηλεκτρονικών μητρώων και την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα σωματεία και όλα τα υπόλοιπα που θα φέρει στη συνδικαλιστική δράση. Γιατί για να έχουν οι εργοδότες του χεριού τους, τους εργαζόμενους, για να μπορούν να τους τρομοκρατούν, να τους εκβιάζουν, για να μην κουνιέται φίλο στους χώρους εργασίας. Αυτή η κανονικότητα δεν θα τους περάσει. Οι κινητοποίησεις στον κλάδο μας έδειξαν πώς απαντάνε οι εργάτες. Ο δίμηνος αγώνας των εργαζομένων της ΣΥΔΕΝΟΡ έβαλε ένα λιθαράκι στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, απαιτώντας επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση με ανάκτηση των απολειών της κρίσης. Οι εργαζόμενοι της ΣΥΔΕΝΟΡ οργάνωσαν τον αγώνα τους μέσω από μαζικές συνελεύσεις, με επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας, με κινητοποίηση στην πύλη του εργοστασίου, με κινητοποίηση στην Αθήνα στα κεντρικά της εταιρείας, με ενημέρωση προς τους εργαζόμενους της εταιρείας Σοβέλ του ίδιου ομίλου Βιοχάλκο. Συσπυρωμένοι γύρω από το σωματείο τους, κράτησαν το ηθικό τους ψηλά, ακόμη και όταν η εργοδοσία τους έδειξε το πιο σκληρό τους πρόσωπο. Στέλνοντας εξώδικο για διαφυκόντα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιτίας των κινητοποίησεων των εργαζομένων στην πύλη του εργοστασίου, σμπρώχνοντας σε διαθεσιμότητα σχεδόν το σύνολο του εργοστασίου για 2 εβδομάδες, οργανώνοντας αντισυγκεντρώσεις με τα καλά παιδιά της, απολύοντας συμβασιούχους, φυτεύοντας ασφαλίτες στο προάβλιο του εργοστασίου μέχρι και λίγη ώρα πριν τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Αρνήθηκε να δώσει πίσω έστω και 1 ευρώ από αυτά που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, από το κλεμμένο ιδρώτα τους δηλαδή όλα τα χρόνια της κρίσης, από περικοπές που έφτασαν έως και 25%. Η εργοδοσία φλόγωσε στο ψέμα τους εργαζόμενους ότι μόλις επανέλθει η κερδοφορία θα βελτιωθεί η θέση τους. Είναι το ίδιο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ότι μέσα από την ανάπτυξη θα έρθουν καλύτερες μέρες, ότι οι επενδύσεις οδηγήσουν τάχα σε κερδοφορία και ευημερία για όλους, όπως τελευταία ακούμε και από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα έρθουν πολλές και καλές δουλειές. Τι καλύτερο είδαν οι εργαζόμενοι της ΣΥΔΕΝΟΡ από τη στιγμή που επιχείρησε επανήλθε στην κερδοφορία. Μεγάλος αριθμός εργατών αμείβεται σήμερα με μισθούς κοντά στον κατώτατο. Επανέρχεται η εργολαβιοποίηση, αυξάνεται η πίεση για 12 ώρα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα που εξαφάνισε τους ανταγωνιστές της και έχει μονοπολίσει τον κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα, αρνείται να επαναφέρει τους μισθούς όπως είχε υποσχεθεί. Η ίδια η ζωή των εργατών στην καθημερινότητά τη, στο παράδειγμα τη ΣΥΔΕΝΟΡ, αποκαλύπτει το παραμύθι τη ανάπτυξη για όλου. Αυτή είναι η ανάπτυξή του, χασούρα για του εργαζόμενου και υπερκέρδη για του καπιταλιστέ. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μα ένα μεγάλο αντίπαλο. Ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα Στασινόπουλο τη ΣΥΔΕΝΟΡ ή με έναν Αγγελόπουλο τη Χαλιβουργική, αλλά με ολόκληρη τη φάρα των βιομηχάνων και γι' αυτό ο δικό μα αγώνα απέναντί του δεν είναι αγώνα μια και έξω. Απαιτεί διάρκεια και υπομονή, απαιτεί τη συσπήρωσή μα με του εργαζόμενου και από άλλου κλάδου, αλλά και με την υπόλοιπη κοινωνία, του ανέργου, του αυτοαποσχολούμενου, του φοιτητέ, όλου αυτού που πλήττονται από αυτά που φέρνουν οι κυβερνήσει η μία μετά την άλλη. Σε λίγε μέρε έχουμε μπροστά μα ένα μεγάλο σταθμό που όλοι αυτοί μπορούμε να ενωθούμε για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους ενάντια σε όλα αυτά που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, υλοποιώντας τις επιθυμίες της εργοδοσίας εναντίον μας. Έχουμε την κινητοποίηση στη ΔΕΘ, όπου πρέπει να καλωσορίσουμε τον νέο μας Πρωθυπουργό όπως του αρμόζει, με ένα μαζικό συλλαλητήριο που θα βροντοφωνάξει κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα για τους αγώνες των εργαζομένων. Η Επιτροπή Αγώνα Μετάλλου έχει προχωρήσει τις τελευταίες μέρες σε πλατιά ενημέρωση των εργαζομένων του κλάδου για το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και θα συνεχίσει μέχρι και την τελευταία μέρα. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί. Θα μας βρουν απέναντί τους το επόμενο διάστημα να βάζουμε κόντρα στα σχέδιά τους, να βάλουν τα φόπλακα στη δράση των σωματείων. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να διασφαλίσουμε τη συνδικαλιστική δράση, για να μην επιτρέψουμε κανένα εμπόδιο στα σωματεία μας να αγωνίζονται για το δίκαιο και τα σύγχρονα δικαιώματά μας.